Πάμε λοιπόν εδώ να στον τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, πρώην Υπουργό και του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Σπίρτζη, καλώ ήρθατε. Εγώνομαι. Καλημέρα. Είστε καλά και χρόνια πολλά φυσικά. Κρόνια πολλά. Εδώ τώρα έχει ξεσηκωθεί μεγάλο κουρνιαχτό, αλλά αυτό που έχει προκαλέσει μεγάλη ένταση είναι αυτό που είπε ο κύριο Κασελάκη για του διεθνεί παρατηρητέ. Το συζητήσαμε και πριν με τον κύριο Σέρβο, όπω ακούσατε. Η κυβέρνηση τον χαρακτηρίζει ω υπονομευτή του πολιτεύματο. Γιατί εσεί σηκώσατε τόσο Αυτό δεν μπορούσατε να πείτε μάλιστα να ελεγχθεί η υπόθεση αυτή ή τέλο πάντων αν ζητάτε εκλογέ δεν μπορεί να ζητήσει κανεί εκλογέ. Δικαιωμάτου είναι. Στην Ελλάδα εξάλλου, μετά τι εκλογέ, ζητάμε τι επόμενε εκλογέ. Δεν και είναι και περίεργο. Τάξει, αν θυμάμαι καλά. Εδώ γιατί σε αυτό το χρόνια. χρόνια. Τάξει, νομίζω ότι ήταν μια ε, βαριά έτσι υπερβολική τοποθέτηση του κ. Ε, Κασελάκη, του πρόεδρου μα. Αλλά από εκεί και πέρα, και αυτά που έχουν γίνει κ. Ουγγνώμη, είναι επίση βαριά. Mm -hmm. Είναι επίση βαρύ να παρακολουθούνται σε μια δημοκρατία με πρέντατορ και από την ΑΕΠ. Αρκετές εκατοντάδες Θα μπορούσε να το αποφύγει ο κ. Χασελάκη αυτό. Ναι, νομίζω ήταν υπερβολή. υπερβολή. Αλλά νομίζω. από εκεί και πέρα, καλό είναι να μην προσανατολίσουμε τη συζήτηση. Έχουμε ένα βαρύ πολιτικό κλίμα, κατά την άποψή μου. Η ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα με το θέμα των Ντεμπόν, bon, είναι πολύ ευαίσθητη και καλά κάνει. Έχουν μαζευτεί 1,5 εκατομμύριο υπογραφέ για να ρηχτεί άπλετο φω αυτή την υπόθεση και επίση για να αλλάξουν όμω περιευθύνσει υπουργών. Άρα νομίζω ότι όλοι όσοι είναι στο, ε, στο πολιτικό σύστημα, μετέχουν στα κόμματα, θα πρέπει με απόλυτη ε, περίσκεψη και συνέστη του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, να σκύψουν πάνω από αυτό και να μην προσανατολίζεται ε, ο διάλογος, ο δημόσιος διάλογος σε άλλα πράγματα που... Εδώ ε, πάντως η κυβέρνηση ναι. Μιλάει για ανυπόστατε θεωρίε πρώτα απ' όλα για το συγκεκριμένο δημοσίευμα και για fake news. Και μιλάει και για οικονομικά συμφέροντα που επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν την χώρα και τη δημοκρατία. Τώρα, κύριε οικονόμα... Υπάρχει τέτοια αίσθηση από τη δική σα πλευρά. Θα σα πω. Θα σας πω νομίζω ότι... Με ότι... βραχίωνε εσά, βέβαια. Έχω, έχω χατήσει... πρώτα κρατήσει. βάζει το Πασόκ και το, το χαρακτηρίζει μάλιστα το. Τον κύριο Κασελάκη, τον... Καλά, το, είπα, ότι είναι υπονομευτή του πολιτεύματο, αλλά και για τον uh, κύριο Ανδρουλάκη επίση έχει σκληρού χαρακτηρισμού. Τι λέτε. Φέξτε. Ε, αν η Νέα Δημοκρατία επειδή το βήμα έκανε μία αποκάλυψη, ανακάλυψε ότι οι οικονομικά συμφέροντα την πολεμούν, αύριο θα κάνει καθημερινή και έχει κάνει δηλαδή. Όπω θυμάστε και παρακολουθήσεις, παρακολουθήσει, ε, νομίζω ότι οι οικονομικά συμφέροντα τα έχουν βάλει με τη Νέα Δημοκρατία, θα ξεχάσουν πώ μα λένε, κύριε Οικονομή. Δηλαδή, το βήμα πριν ένα χρόνο στι εκλογέ στηρίζεται το Συρίζα ή το Πασόκ. Νομίζω ότι καλό θα είναι να. Σκεφτεί λίγο η κυβέρνηση του λάθο χειρισμού και τη λάθο στάση που έχει κρατήσει σε μια σειρά από ζητήματα. Και να πάμε λίγο στην ουσία του δημοσίευματο. Εδώ ένα λεπτό, ακριβώ επειδή το να. λέτε. Αυτό το, το αμφισβητεί η κυβέρνηση. Το δημοσίευμα το συγκεκριμένο λέει μάλιστα ότι και τότε είχαν εμφανιστεί όλη η σειρά των πραγμάτων, πώ έγινε ακριβώ. Η αστυνομία έχει πάρει όλο το υλικό, το οποίο το έχει δώσει όπω ήταν αυτούσιο δεν υπάρχει μοντάζ, αυτούσιο στι δικαστικέ αρχέ. Όπω το πήρε από τον ΟΣΕ. Όπω το πήρε. Μάλιστα. Έχει παίξει το υλικό αυτό στον αέρα. Το έχουμε ακούσει από τότε και ακούμε και έναν άλλο μηχανοδηγό που παρεμβαίνει μέσα στη συζήτηση του Σταθμάρη του Βασίλη. και... Του Σωτήρη του Σωτήρη. Το που Οπότε δεν είναι ενό τοπικού σειρμού. Ακριβώ. Αυτό έχει παίξει δηλαδή εδώ. Ποιο είναι το θέμα τώρα που ξεσήκωσε τέτοια θύα. Το θέμα είναι. Και, δηλαδή, και από δηλαδή. πού συντερένεται τέλο πάντων ότι η κυβέρνηση πριν ακόμα το πάρει η αστυνομία αυτό το υλικό έβαλε κάποιου. Εκείνα τα μοιραία βράδια και έκαναν κοπτοραπτική κοπ, για μα, να παρουσιάσει την εικόνα μα, του λάθου. Ακριβώ αυτό είναι το πρόβλημα. Mm. Δύο μέρε μετά το δυστύχημα, παρουσιάζονται συνομιλίε από το δυστύχημα. Όχι γενικά συνομιλίε από τον mm. Σιδηρόδρομο. Mm. Ποιο είχε πρόσβαση λοιπόν στο υλικό αυτό, δηλαδή συνομιλίε, και επέλεξε συγκεκριμένα τμήματα, τα έδωσε στη δημοσιότητα, σε εσά, σε όλα mm. τα υπόλοιπα κανάλια και παίξανε όπω ήταν λογική, Απόλυτα λογικό. Και η λογική είναι η εξή, ότι πρέπει να τεκμηριώσει με κάθε τρόπο η κυβέρνηση ότι οι ευθύνε περιορίζονται στο ανθρώπινο λάθο, δηλαδή μεταξύ των δύο μηχανοδηγών και του σταθμάρχη. Μα εδώ ο σταθμάρχη, να... κύριε Σπυρίδη, δεν και το, προσταγωριστή προσταγωριστή. το λάθος. Και είναι φυλακή ναι. άνθρωπο, είναι προφυλακισμένο. Δηλαδή, δε... αν ο σταθμάρχη είχε την εικόνα αυτή που λέτε εσεί και έβλεπε ότι έκανε κοπτοραπτική στα λεγόμενά του, δεν θα έβγαινε να πήρε παιδιά τι είναι αυτό που παρουσιάζεται εδώ, Όχι, Εγώ, αλλά έχω πει. Γιατί, με άλλου έχω συνομιλήσει. Γιατί, διεχ... γιατί δεν το είπε. Γιατί διαχέεται η ευθύνη και στου μηχανοδηγού με αυτό που παρουσιάστηκε. Ναι. Κύριε Γονόμ. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση. ή ο άλλο ο μηχανοδηγό, ο περίφημο σωτήρη πάντων, άνθρωπο. Καλά να είναι. Γιατί δεν βγήκε να πει, παιδιά, εγώ ήμουν αυτό που μου είπε, φύγε. Αυτό, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Οι μηχανοδηγοί το έλεγαν, βεβαίω. Ναι. Οι συνδικαλιστέ για... του. Λέω τότε. οι πρωταγωνιστέ εδώ. Ναι, όχι. Δεν βγήκαν οι, οι άνθρωποι δύο... να υπερασπιστούν τον εαυτό του. Γιατί. Οι άνθρωποι οι δύο... Να αναφέρουν τη θέση του. Είναι... Τα πήρα, παιδιά εδώ δεν έγιναν στα γεγονότα. Οι δύ... Και η δύο... κυβέρνηση εδώ παρουσιάζει μια άλλη εικόνα από αυτή που έγινε. Οι δύο μηχανοδηγοί. Έχουν σκοτωθεί οι εκλογοί. Όχι, ο συγκεκριμένο ναι. δεν έχει σκοτωθεί. Ο άλλο. Ο άλλο ναι. δεν έχει. βέβαια. Για αυτόν λέω εγώ και να. για τον Σταθμό. Θα... Θα... Δεν βαζίλη. ξέρω. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να διερευνηθούν. Δεν πρέπει να δώσει και κάποιε εξηγήσει. Γιατί... Να διερευνηθούν, ναι. Γιατί βγήκαν... Είναι όμω ικανά αυτά και πρέπει κατά τη γνώμη σα να πέσει η κυβέρνηση για αυτά και να πάμε σε εκλογέ. Θα σα πω και πω και εγώ γιατί δεν είναι το μόνο. Αλλά να πιάσουμε λίγο το συγκεκριμένο. Είναι δυνατόν να έχουν σκοτωθεί 57 νέα παιδιά και Είτε η κυβέρνηση είτε άνθρωποι που έχει βάλει στον ΩΣΕ να ασχολούνται να παίρνουν επιλεκτικέ συνομιλίε και να τι δίνουν σε εσά. Mm -hmm. Αν συνέβη αυτό, δεν το συζητάμε. Προφανώ. Ναι, άρα, Αλλά ποιο, ποιο... Ωραία. Ωραία. Άρα ποιος είχε πρόσβαση στι συνομιλίε. Mm -hmm. Από ό,τι έχει πει ο κ. Στερζέγγι στην εκτεταστική τη Βουλή, είναι διευθύνων σύμβουλο του ΩΣΕ. Αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί πάντω. Ακριβώ. Ε, ό,τι και να γίνει. Είχε πρόσβαση εκείνο και εκείνο που έδωσε δηλαδή, στην αστυνομία. Οι στελέχοι τη κυβέρνηση έκαναν αυτή την ενέργεια. Δεν μπορεί να κρυφτεί ή, αυτό. Οι στελέχοι του ΟΣΕ. Που, που έβαλε την κυβέρνηση. αυτό. λέω. Αν το έκανε κάποιο έτσι όπω το Επομένω, αντί να καταγγέλει η κυβέρνηση το βήμα και τα δίθεν οικονομικά συμφέροντα που του πολεμάνε, καλύτερα είναι να μα πει ποιο είχε πρόσβαση σε αυτέ τι μαγνητοτενίε, τα συστήματα που κάνουν τι καταγραφέ των συνομιλιών. Και ποιο επέλεξε συγκεκριμένα τμήματα αυτών των συνομιλιών να δώσει στη δημοσιότητα. Mm -hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι οφείλει να το κάνει αυτό. Όπω ε, οφείλει να κρατήσει μια τελείω διαφορετική στάση, κύριε Οικονομή, γιατί υπάρχει μια κρίση στην κοινωνία μα και υπάρχει και κρίση μεταξύ των σχέσεων του πολιτικού κόσμου και τη ελληνική κοινωνία. Mm -hmm. Όταν 1,5 εκατομμύριο συμπολίτε μα υπογράφουν να αλλάξει ο νόμο περί υπουργών, Όλοι μα πρέπει να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο. Νομικά βέβαια αυτό συνέπειε δεν έχει, αλλά έχει κοινωνικά συνέπειε οπωσδήποτε. Αν ένα εκατομμύριο πολίτε ξυπώνονται και τα κόμματα. Ανλήμον. Δημιουργεί αντίκτυπο. Ακριβώ. Και επομένω πρέπει να χτίσουμε, να οικοδομήσουμε έναν άλλο κώδικα αξιών. Μεταξύ, δεν το λέω για κάποιο κόμμα, το λέω για όλο τον πολιτικό κόσμο mm -hmm. και τι τάσει που κρατάει. Έναν άλλο κώδικα αξιών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά φαινόμενα που κάθε μέρα παρουσιάζεται. Εσεί επίση κάνατε και μια κίνηση. Πήγατε στον πρόεδρο τη Βουλή, ζητήσατε την ενεργοποίηση του άρθρου 86. Σα κατηγορεί η κυβέρνηση το κάνατε για το Θεαθήνε, γιατί συνέπειε για εσά δεν έχει. Έχουν παραγραφεί όλα ο όσα σα αφορούν. Να διαβάσω. Απλώ το κάνατε για να πιέσετε, λέτε, στην πραγματικότητα τον κύριο Καραμαλή. Δεν ισχύει αυτό. Δεν με νοιάζει καταρχά να πιέσω καθόλου τον κύριο Καραμαλή. Πιέζεται από μόνο του και ο κύριο Καραμαλή και οι άλλοι υπουργοί τη κυβέρνηση που έχουν ευθύνη. Ή δεν έχουν ευθύνη, αλλά εμπλέκονται σε αυτό. Το άθρο 86, παράγραφο 5 του Συντάγματο, όχι του νόμου περί ευθύνη υπουργών, <Και> λέει αυτό λεξί. Αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου, που είναι ή διετέλεσε μέλο τη κυβέρνηση ή υπουργό, η Βουλή μπορεί ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του να συστήσει ειδική επιτροπή, στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατη δικαστική λειτουργία για τον έλεγχο τη κατηγορία. Άρα αυτό ζητάτε. Α, αυτό, αυτό. ζητάτε. Λοιπόν. αυτό δεν είναι εκτό ασφαλού προφανώς. Εκτός mm -hmm. Εκτό και αν έχουν προδικάσει τα στελέχη τη κυβέρνηση ότι δεν έχουν καμία ευθύνη. Το λέω εγώ, αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώ. Και για όποιον πιστεύει να μιλήσει για τον εαυτό. Δεν θέλω να βάλετε κάποια ευθύνη για αυτά που έχουν συμβεί, κύριε Σπίρτζη. Και οι οικονομικέ από, από είπα... δεν κάνατε επί έχετε κάποια ευθύνη. Βεβαίω. Εγώ είπα ότι εγώ έκανα και οι διοικήσει που ήταν στην εργοσία και στην ΟΣΕ, ό,τι μπορούσαν. Όχι, oh, για τη σύμβαση συγκεκριμένη λέμε τώρα. Για τη σύμβαση για την 7-17 του Ντέμπερ προχωρήσατε ελάχιστα, σα λένε οι αντίπαλοι σα. Καλά τώρα. Οι αντίπαλοι μα λένε διάφορα χωρί να έχουν στοιχεία. Εγώ στο Skype παρουσίασα τότε που λέγαν που είναι ο Σπίρτζη, όταν οι συγγενεί ψάχνουν να βρουν στα νοσοκομεία ένα μέρο των παιδιών του για να δουν τι έχει γίνει. Μετά στο Σκάι ήρθα και παρουσίασα όλα τα στοιχεία που η σύμβαση ε, παραδόθηκε. Στο 74%, αλλά κύριε οικονομού, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να Εγώ δεν αισθάνομαι, πραγματικά σα μιλάω, ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο όταν είχαμε μία σύμβαση που όπω έχει πει το ελεκτικό συνέδριο, η ΕΔΕΛ, ο οικονομικό εγγελέα που ε, έχει διερευνήσει ήταν διάτριτη. Έλειπαν υλικά, υπήρχαν προβλεπόταν υλικά τα οποία δεν παράγονταν εδώ και 15 χρόνια, δεν υπήρχαν ανταλλακτικά, δεν υπήρχαν προδιαγραφέ ασφαλεία, δεν υπήρχε τίποτα. Μάλιστα. Σε κάθε όμω περίπτωση. Μάλιστα. Εγώ τι λέω, κύριε Οικονομή, <κυκλή> πιστεύω, δεν πιστεύω εγώ, αν έχω ευθύνη ή δεν έχω, πρέπει να διερευνηθώ. Μάλιστα. Πρέπει. Πιστάτε Δύο... Φ... να ελεγχθείτε. Ακριβώ, να ελεγχθώ. Αν έχω κάνει οτιδήποτε. Δύο φορέ η κυβέρνηση η πλειοψηφία τη Βουλή απέρριψε και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και του yeah, Πασόκ. Αλλά λέει η δικαιοσύνη μπορεί να το ξαναφέρει το θέμα αυτό. Αυτό λέω και εγώ. το ζητάω εγώ έτσι, έτσι. κι αλλιώ. Το ζητάω. Ευχαριστούμε κύριε Σπυρίδη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά.